μαθήματα χορού. Εδώ υπάρχουν. Εδώ είναι. Εδώ χορεύουν. Μπορούν εδώ να χορέψουν 30 άτομα συγχρόνω. Είναι αντιστοιχό, κρατάει. Από κάτω είναι ακριβώ όπω βλέπουμε εδώ πέρα. Είναι μεταλλικό σκελετό και πάνω είναι το πάτωμα και εκεί γίνει να φαίνεται όπω ήταν παλιά. Επίσης χρησιμεύει για σεμινάρια, για συζητήσεις, για γενικές συνελεύσεις, για επισκέψεις όπως καλή ώρα τώρα, για πολύ θεαμάτων στην οθόνη εδώ που έχουμε. Δίπλα ακριβώς είναι μια μικρή αίθουσα, είναι η αίθουσα των χωροδιδασκάλων, εκεί που είναι το γραφείο δηλαδή και κρατάνε οι χωροδιδάσκαλοι τα αρχεία τους, τις καταστάσεις που τους χωροδιδασκάλους. Όπως βλέπουμε είναι το γραφείο του Διοικητικού Συμβουλίου, εκεί που γίνονται οι συνελεύσεις μας δηλαδή, οι συνεδριάσεις. Από την άλλη πλευρά, δεξιά πάνω, είναι μια παραδοσιακή κάμαρη, έτσι όπως την έχουμε διαμορφώσει, για να φαίνεται πώς ήταν τα δωμάτια. Οπότε τα παιδιά πρέπει να προσέξετε λίγο το βίντεο καλά, γιατί θα πρέπει να κάνουμε κάποια εργαστήρια. Να κάνουμε και εμάς. Να κάνουμε και εμάς. Το κατάλληλο. Γιατί τους είχαμε μιλήσει την άλλη φορά που ήρθαν και ο Φανούρης, πού είναι ο Φανούρης. Παρακαλώ. Έβρισκες τα περιοδικά στο σπίτι οι εικόνες με τα βάσκες. Εγώ όμως έφερναμε στη σχολή εξήνικο μας. Να ο Φανούρης. Είδες, τους έχουν μείνει τα παιδιά. Το έθιμο αυτό το οποίο υπηρετούμε σαν σύλλογος και το οποίο ήταν η αιτία που δημιουργήθηκε ο σύλλογός μας, χάνεται στα βάθη των Λεών. Έχει οπωσδήποτε ρίζες στην αρχαιότητα, σε διονυσιακές λατρείες ή σε αμφιστήρια, δηλαδή σε λατρείες που γινόταν για τον ερχομό της Άνοιξης. Και την τελική του μορφή, για να μην λέμε πολλά πράγματα, την τελική του μορφή την πήρε την εποχή της τουρκοκρατίας. Η στολή που έτσι όπως θα τη δείτε είναι η κλασική ελληνική στολή, δηλαδή η φουστανέλα, το πουκάμισο, η κοντέλα που λέμε εμείς, τα τσαρούχια.